Ζούμε στην εποχή που το σύνθημα πολλές φορές επικρατεί της λογικής. Ζούμε σε μια εποχή που είναι δύσκολο να μιλάς με επιχειρήματα. Και η λογική θεωρείται κατατρεγμένη. Θα εξηγήσω. Ακούμε καθημερινά το επιτελείο του Νικόλα Παπαδόπουλου να λέει πως έχουμε ένα πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας που τα έδωσε όλα, έκανε υποχωρήσεις και επειδή κατά το επιτελείο Νικόλα Παπαδόπουλου τα έδωσε όλα και έκανε όλες αυτές τις υποχωρήσεις, είναι ο λόγος που δεν βρήκαμε λύση στο Κυπριακό. Και τι λέει το επιτελείο του Νικόλα Παπαδόπουλου, πώς θα λύσει το Κυπριακό, με το να αποσύρει τις δίθεν απαράδεκτες υποχωρήσεις και να θέσει στο τραπέζι διεκδικητική πολιτική. Να θέσει στο τραπέζι τις ιδεατές προσεγγίσεις για την ιδεατή και την ιδανική λύση. Ουσιαστικά τι μας λέει? Ότι όταν βάλει την διεκδικητική πολιτική και την ιδεατή για μας τους Ελληνοκύπριους θέση για λύση, η Τουρκία θα στριμωχτεί, θα το βάλει στα πόδια και δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να έρθει να συμβιβαστεί και να προσυπογράψει την ιδεατή για μας τους Ελληνοκυπρίους θέση. Τα αφήνω στη λογική των απλών πολιτών που μας παρακολουθούν. Από την άλλη, έχουμε και το ΑΚΕΛ που δεν παραγνωρίζω την στήριξη που έδωσαν τα τελευταία χρόνια στις προσπάθειες του Προέδρου Αναστασιά, να μιλούν ότι χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία. Ναι, ήταν μια ιστορική ευκαιρία το πλαίσιο Κιουτέρες και το έγγραφο για τον μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής της λύσης που ικανοποιούσε τις πάγιες και διαχρονικές θέσεις μας όσον αφορά την ασφάλεια. Δυστυχώς, η Τουρκία ξεκαθάρισε στο δείπνο της 6ης Ιουλίου ότι λάθος κατάλαβε ο Γενικός Γραμματέας και δεν συζητούσαν την κατάργηση των εγγυήσεων. Όμως, αυτή η πρίκα του κράσμον θενά, όπως και πολύ ορθά έχει πει και ο Υπουργός της Ελλάδος, ο κύριος Κοτζάς, πρέπει να γίνει και χτυμένο και πρέπει να προσπαθήσουμε σε μια νέα διαδικασία που η δική μας πλευρά ήταν και παραμένει πανέτοιμη και τώρα να ξεκινήσει, να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το κυπριακό πρόβλημα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Πρόεδρε, από τη στιγμή που η Τουρκία είπαμε και χθες ότι η αντίδρασή της στην έκθεση του ΤΕΡΕΣ ήταν να βάλει κατά του Γενικού Γραμματέα ότι δεν έδειξαν τα πράγματα σε φύντους κατά αυτούς βάση. Καταρρύπτεται, αγαπητέ μου, το επιχείρημα που ακούμε εδώ και εβδομάδες. Κοιτάξτε τι λένε. Ο Γενικός Γραμματέας λέει δεν επέριψε ευθύνες στην Τουρκία, άρα αυτή η δική μας πλευρά. Είπα αυτά, με αυτά τα λογοπαίγνια και αυτά τα συνθήματα εγώ δεν δηλώνω ότι δεν είμαι ικανός να αντεπεξέλθω. Και βλέπουμε την Τουρκία που κατά την αντιπολίτευση στην Κύπρο αθωώθηκε να επιρρύφθει ευθύνες στο Γενικό Γραμματέα και να μην είναι ικανοποιημένη από την έκθεση του Γενικού Γραμματέα που ήθελε η Τουρκία να επιρρύψει ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για όσους παρακολουθούν και
και δεν μένουν προσκολλημένοι στα συνθήματά τους. Από το Γενάρη στη Γενέβη ξεκαθάρισε ότι ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι για να επιρρύψουν ευθύνες, αλλά να προσπαθήσουν να επιλύσουν το Κυπριακό βοηθώντας τις δύο πλευρές και αν δεν κατορθωθεί η επίλυση, να αφήσουν ανοιχτό το παράθυρο μιας νέας πρωτοβουλίας για το Κυπριακό. Το ίδιο έπραξε ο κύριος Γκιουτέρες. Και όταν στις 30 του Ιούνιου προσήλθε στο Κράνς Μοντανά και κάνει δημοσιογραφική διάσκεψη και το είπε τόσο ξεκάθαρα πριν ακόμα μπει σε διάλογο με τις πλευρές και τις εγκύτριες δυνάμεις. Δεν είμαι εδώ για να επιρρύψω ευθύνες. Και πολύ σωστά έπραξε ο Γενικός Γραμματέας.